αυτές ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Βλέπω ότι είναι και εκπρόσωποι φορέων εδώ, η άποψη των οποίων στο τέλος, αφού θα γίνουν εισηγήσεις, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει να διαμορφώσουμε πιο καλά τις θέσεις και τις απόψεις μας για τα θέματα του τουρισμού. Φυσικά είχε προηγηθεί τη Δευτέρα μια συνάντηση όπου όλοι μαζί εδώ οι τοπικοί φορείς ασχοληθήκαμε με το θέμα και προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε στην σωστή του διάσταση. Η συνάντηση αυτή υλοποιείται στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε για το συντονισμό και την υποστήριξη στη θεματολογία. Να ευχαριστήσω φυσικά ιδιαίτερα τον συνάδελφο δήμαρχο του Στάιναχ, τον Φρανκ Έντελμαν, τόσο για την παρουσία του, όσο και για το ότι θα προσπαθήσει να μας μιλήσει για τις δομές της τουριστικής ανάπτυξης και τα εργαλεία του τουριστικού προϊόντος στη Γερμανία. Και επίσης για το προφίλ του Γερμανού τουρίστα. Ευελπιστούμε ότι οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε ως μια καλή πρακτική και ως μια καλή μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε κι εμείς το θέμα της σημερινής συζήτησης και ημερίδας. Όσοι έχετε πάρει πρόσκληση, έχετε ενημερωθεί ότι η θεματολογία μας είναι οι προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Αμιδαίου και οι δυνατότητες συνεργασίας και δικτύωσης. Σε μια πληττόμενη οικονομία και κοινωνία, αυτήν την ελληνική, πιστεύουμε ότι έχοντας ως απόθεμα τις δυνατότητες που έχει ο Έλληνας, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας, θα έλεγα, και τις προοπτικές αυτού του τόπου, σε ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν συνθήκες εξωστρέφειας. Ο τόπος μας, και όλοι θα συμφωνούσαμε σε αυτό, είναι ένας ευλογημένος τόπος απαράμιλης φυσικής ομορφιάς με μεγάλο αριθμό θρησκευτικών ιστορικών μνημείων, πλούσιος σε ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Αναφυσβήτητα η περιοχή του Αμιδαίου, η λεκάνη του Αμιδαίου, μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική πρόταση για το ταξιδιώτη. Τα φυσικά αποθέματα της περιοχής μας, το ορεινό οικοσύστημα, οι τέσσερις λίμνες, σε συνδυασμό με τη μακραίων ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της, την αναδεικνύουν σε ένα πολύ ανταγνωστικό προϊόν. Με πολιτιστικές εκδηλώσεις,
με επένδυση σε σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, με στήριξη των σχετικών επιχειρήσεων. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι και η σημερινή συνάντηση σε συνεργασία με το σύμφωνο, όπως είπαμε, των Δημάρχων, και να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ. Επίσης να ευχαριστήσω και την Γκαμπριέλα και την κυρία, πέστε το όνομά σας, Χαβάτζη, που είναι εδώ συνοδεύοντας τον φίλο συνάδελφο, τον Γερμανό Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για την πρόσκληση. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Φρανκ Έντερμαν στην πόλη του Αμιντέου και στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, τις κυρίες και τους κυρίους που βρίσκονται σήμερα εδώ, για μια τόσο σημαντική εκδήλωση που αφορά την περιοχή του Αμιντέου, αλλά θα έλεγα όχι μόνο, γενικότερα όλο το νομό Φλόρινας, την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, η περιοχή έχει πολλά ιδιαίτερα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν ως μια περιοχή με ιδιαίτερο κάλος, τόσο σε ορεινούς όγκους αλλά και σε υδάτινο δυναμικό, αλλά επίσης είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη παραγωγική διαδικασία σε σημαντικά προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και αυτό φαίνεται γιατί αυτή η περιοχή πάντα ήταν μια περιοχή που κατοικούσαν οι άνθρωποι εδώ και, όπως αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος, υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα από 6.000 χρόνια π.Χ. τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αρχαιοθετημένα από την αρχαιολογική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και ελπίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να τα εκθέσουμε σε χώρους για να μπορούν να τα επισκεφτούν όλοι οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι η Φλόρινα είναι μια περιοχή περίπου όπως είναι και η Γερμανία, με πολύ πράσινο και με μεγάλες δασικές εκτάσεις, αλλά και με πολλές λίμνες που τη χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, σαν μια από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδος, θα έλεγα ίσως και από τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερο τοπίο σε όλη την Ευρώπη. Και πολλές φορές το λέω αυτό, η Φλόρινα είναι για να την βγάλεις μια φωτογραφία από ψηλά, για να μπορεί κάποιος να καταλάβει το μέγεθος της ομορφάς που διαθέτει αυτή η περιοχή. Για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν υποδομές, αξιόπιστες υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες για τον τουρισμό.
αυτό είναι το τρίτυχο στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση. Υποδομές, αξιόπιστη περιουσία και προσωπικές ενέργειες. Για τη δημιουργία των υποδομών σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά την πρόσβαση στην περιοχή μας, το δικό δίκτυο, προτακτικό λόγο έχει η κυβέρνηση μέσω βέβαια και της περιφέρειας και ένα κομμάτι αντιστοιχεί σε εμάς. Διεκδικούμε από χέρι, θα πρέπει να προσφέρουμε πέρα από το δικό δίκτυο ίδρυψη, αποχέτευση, ώστε να έχουμε ένα πλήρες πλαίσιο υποδομής στο Δήμο μας. Όσον αφορά στις υποδομές υπάρχει και η πρωτοβουλία βέβαια στην περιοχή μας και ιδιωτών, οι οποίοι συμβάλλουν και αυτοί από την πλευρά τους στο να διαμορφωθεί και συμπληρώνοντας με τον δικό τους τρόπο και βάζοντας τη δική του την ελιά, ώστε να προσφέρουν το δικό τους τουριστικό προϊόν σε ένα συνολικό πλαίσιο. Ως προς το δεύτερο στοιχείο, την προβολή του τουριστικού προϊόντος, βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι οι εξής και μπορούμε και να το συζητήσουμε για εξής στόχοι. Η διαμόρφωση στρατηγικής προβολής, δημιουργίας ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον τουρισμό για το 2015-2019, ενίσχυση του τουρισμού, θα το δείτε από εκεί, ενίσχυση του τουρισμού μέσω της ανάδειξης των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού με διασφάλιση ποιότητας σε υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Η περιοχή μας μπορεί να προσελκύσει τουρίστες όλη την περίοδο του χρόνου. Τουριστικά προϊόντα. Παραγωγή τουριστικών προϊόντων. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ακόμη στους επισκέπτες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ενδιαφέρονται για την ποιότητα της τροφής που τρώνε. Άρα μιλάμε για γαστρονομία σε συνδυασμό με την ποιότητα της γαστρονομίας που έχει σχέση όχι με φυτοφάρμακα και με λιπάσματα ή οτιδήποτε χημικά, έχει σχέση με τα βιολογικά προϊόντα που δεν περιέχουν χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Ωραία, άρα να το κωδικοποιήσουμε λίγο, που σημαίνει γαστρονομία με τοπικό ποιοτικό προϊόν. Έτσι θα το συμφωνούσα. Für ihn spielt die Lebensqualität eine sehr wichtige Rolle durch biologische Produkte in der Gastronomie. Να ακούσουμε και έναν μηχανικό και μετά έναν αρχιτέκτονα, γιατί μας μιλούσε και για κάποιον κρύψη. Νομίζω το πιο σημαντικό θα ήταν γύρω από τον ελληνικό τουρισμό, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχουν δημιουργήσει κάποια σημεία αναφοράς, θα έλεγα, για το αμύνδιο. Και γύρω από αυτά θα μπορούσαν ίσως ένα-δύο τμήματα, κομμάτια ίσως του Δήμου να αναπτυχθούν παράλληλα. Δηλαδή, ίσως οι Λίμνες
με κάποιες διαδρομές ή και με το mountain bike που είπανε. Και ίσως πολύ αργότερα ο γιαματικός τουρισμός, ο οποίος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στην περιοχή, που θα μπορούσε. Βέβαια, στην παρούσα φάση νομίζω ότι είναι αδύνατο, γιατί μιλάμε για κάτι, επειδή είμαστε Έλληνες, θέλουμε και κάτι άμεσο σαν αποτέλεσμα. Επομένως, θα μιλάμε για γενικό τουρισμό πρωτίστως και γύρω από αυτό ίσως αναπτύξουμε μία ακόμα ή δύο δράσεις παράλληλα. Όχι παραπάνω. Μια που φεύγει ο κύριος Μπύρος, Bei uns mittlerweile eine Infrastruktur für E-Bikes und E-Mountainbikes, sprich Fahrrad mit Elektrounterstützung, dann kommen die Best-Ager besser auf den Berg. Για τους συνταξιούχους, τους νέους συνταξιούχους, έχουν στη Γερμανία, στην περιοχή τους, τα ηλεκτρονικά ποδήλατα που τους βοηθάνε να ανέβουν έτσι πιο δύσκολες περιοχές. Και όχι μόνο, αλλά ή mountain bike, που σημαίνει ηλεκτρονικό mountain bike, που αναφέρθηκε πριν στους best ages, αυτοί από το 60+, που είναι ενδεχομένως μία ομάδα στόχου για την περιοχή, αλλά για να μπορέσουν και λίγο πιο χαλαρά να τα κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες, έχουν και τα e-bikes και τα e-mountain bikes. Best ages. Best ages. Best ages σημαίνει πάντοτε είμαστε στη καλύτερη ηλικία, γιατί δεν έχουμε υποχρεώσεις πια, αλλά έχουμε λεφτά για να ζήσουμε καλά. Menschen im besten Alter. Να μην ξεχάσουμε πάντοτε έτσι μέσα στη φύση, μιλώντας για τη φύση, για τους ορεινούς όρους, για τις λίμνες, τα ενδιαιτήματα αυτών, ας πούμε, από τη Λαγκόνα εδώ, την Ανόχινα, είναι σπάνια είδη πτηνών. Επίσης, το Λύκο και την Αρκούδα, έτσι. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και έγκλημα της περιοχής μαζί με το Σταφυλί. Προσελκύουμε πάνω από 50.000 επισκέπτες, οι οποίοι μένουν αναξιοποίητοι γιατί δεν τους δίνουμε πακέτο. Αν είχαμε ένα πακέτο διαμονής εδώ 2-3 ημερών να το στολίζαμε, μαζί με τους Μετσαρκούδες και με τους Λύκους, να το συνδυάζαμε και με όλα αυτά που συζητήσαμε. Wenn ich jetzt versuche, die genannten Punkte zusammenzufassen, dann käme ich so in einen Dreiklang Kultur, Genuss und Natur. Wobei sicherlich manche sagen, da fehlt dies, da fehlt jenes. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in einem nächsten Schritt in einer Arbeitsgruppe mit 4 bis 6 Personen, damit wir effektiv arbeiten können, mit Vertretern von Gemeinde, Hotelier, NGO, Vereinswesen und ganz wichtig, denke ich, weil wir das Thema Kultur und Natur nur im Zusammenspiel mit dem Vertreter von Forst, Wald und Naturschutz umsetzen können, auch von dort brauchen wir entsprechende Vertreter in einer Arbeitsgruppe, die sich dann konkrete Strukturen überlegen könnte. Aber versuchen wir es unter den Themenbegriffen Natur, Genuss, Kultur. Οι θεματικές ενότητες που προτείνει είναι η απόλαυση, η φύση και ο πολιτισμός. Και κάτω από αυτές τις ενότητες να δουλέψουν, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από διάφορους φορείς, όπως τους παρόντες εδώ πέρα φορείς, για να υποστηρίξει αυτές τις δομές σας. Λίγο να συμπληρώσω κάτι αυτό που είναι αυτές τις τρεις θεματικές. Τις ένιωθε μέσα από τις τοποθετήσεις τις δικές σας ότι είναι εκεί στο χέρι πιο πολύ, ας πούμε, στην απόλαυση, στον πολιτισμό και στη φύση. Και αυτό με την ομάδα εργασίας είναι μια μικρή ευέλικτη ομάδα εργασίας 4-6 ατόμων από τους διαφορετικούς φορείς, από τον Δήμο, από τον χώρο των συλλογικών φορέων, όπως είναι NGO, όπως είναι σύλλογοι κτλ. Για να μπορέσει να δουλευτεί αυτό περισσότερο προς μια κατεύθυνση της δημιουργίας ενός concept σε βρείτε, τώρα σε πολύ μελλοντικό, γιατί θέλει πολλές διαβουλεύσεις, θέλει πάρα πολλές συζητήσεις κτλ. Εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας πει και ο Δήμαρχος τις απόψεις του, αν αυτή η πρόταση του Δημάρχου κ. Ήρλμαν είναι μια πρόταση την οποία μπορείτε να βλέπετε εσείς για μελλοντικά, για το επόμενο βήμα.
παρά το ότι πούμε, το θέμα της απόλαυσης δεν διατυπώθηκε έτσι ως έννοια από αυτούς που τοποθετήθηκαν, η ευεξία πιο πολύ αναφέρεται σε στιγμιές, σε στιγμιές απολαύσεις, το πω, έτσι το αντιλαμβάνουμε εγώ. Νομίζω ότι η απόλαυση έχει μια διάρκεια. Και μέσα αυτήν μπορεί να μπει η γαστρονομία, μπορεί να μπουν πολλά. Την οσία, ό,τι έχει σχέση με την δυνατότητα απόλαυσης, ακόμη πιθανώς και ο και πολλά άλλα. Έτσι, το θέμα της φύσης φυσικά νομίζω καλύπτει όλα αυτά που είπαμε και τα ζητήματα του πολιτισμού αναφέρονται και στην παράδοση και στην αρχιτεκτονική και σε όλα αυτά. Νομίζω ότι περιέχει πολλά από αυτά που είπαμε. Και το θέμα της σύστασης μιας μικρής ομάδας εργασίας για επόμενο βήμα για να το δουλευτεί αυτό. Αν δεν θέλουμε αυτό που κάνουμε ως αυτή τη στιγμή να πάνε χαμένα, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια που αυτό θα γίνει από μια ομάδα εργασίας που θα συντονίσει πιο καλά και όχι να μείνει μόνο στο Δήμο να δουλέψει πάνω σε όλα αυτά. Also obwohl das Thema Genuss also hier nicht erwähnt wurde von den Teilnehmern, glaubt der Bürgermeister, dass, dass man da also zum Beispiel die Gastronomie, also den Weingenuss, ja genau, und er stimmt auch zu, also mit den drei Themen und so, eine Arbeitsgruppe könnte auch, müsste sicherlich stattfinden, damit also das Ganze hier ein Ergebnis hat. Eine Fortsetzung. Genau, eine Fortsetzung. Gut, und das ist einfach wichtig für die Legitimation einer Arbeitsgruppe, dass in einem nächsten Schritt alle Vertreter, heute Abend beispielsweise, sich auf Personen einigen, die da in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. Weil die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe müssen auch wieder Akzeptanz finden bei allen Akteuren. Sonst beginnt man immer wieder von vorne. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουν, ας πούμε, οι διάφοροι φορείς συγκεκριμένα άτομα που θα συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα εργασίας, αλλά να είναι της αποδοχής, γιατί αυτά που θα συζητηθούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα και θα είναι κάποιο άτομο που θα έχουν επιλέξει οι διάφοροι φορείς. Die einzelnen Vertreter müssen natürlich in der Arbeitsgruppe müssen natürlich den Dialog und den Austausch mit der Gruppe, die sie vertreten, immer gewährleisten. Das muss immer in beide Richtungen während dem Prozess geschehen. Και οι εκπρόσωποι των φορέων που θα συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίσουν τον διάλογο και την συζήτηση. Δηλαδή θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένα αυτά τα θέματα. Σε ουσία και περιεχόμενο. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι το ξεκίνημα μιας επόμενης διαδικασίας που θα γίνει για να συνεχίσουμε να προσεγγίσουμε ακόμη πιο ουσιαστικά τα θέματα ξεφεύγοντας από αυτή την υπιακή έτσι προσέγγιση που κάνουμε ως τώρα. Και πιστεύω σιγά σιγά όσο θα τα ζυμώνουμε στο μυαλό μας να γίνουν αποδεκτά και από εμάς. Möchte auch Ihnen danken. Die herzliche Aufnahme bei Ihnen hier in der Mitte und freue mich, wenn ich einen kleinen Beitrag leisten konnte zu einem Tourismuskonzept für Amintio und bin gerne bereit, auch wiederzukommen und daran weiter mitzuarbeiten. Herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την θερμή υποδοχή εδώ στο Αμίντεο και θα είναι πολύ χαρούμενος αν έβαλε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια και είναι στη διάθεση όλων για παραπέρα βοήθεια.